Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και πάλι. Σήμερα η επομπή μα ξεκίνησε λίγο πιο αργά, γιατί είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, δεν πειράζει, δεν, το πτωεί αυτό. Δεν πτωόμαστε, πως λέγεται, ναι. Πάμε τώρα σε... στην κυριότερη είδη τη ημέρα, καθώ έπεσε γέφυρα στην Καβάλα. Απίστευτε εικόνε μπροστά από το παλιό νοσοκομείο. Κατά διεπτώσει τη γέφυρα εγκλωβίστηκε ένα αυτοκίνητο και ένα αγκερανοφόρο. Από θαύμα δεν υπήρξε θύματα. Σοκαριστικέ εικόνε από το σημείο. Η γέφυρα μπροστά από το παλιό νοσοκομείο που αποτελεί τμήμα τη οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, το ρεύμα εξόδου από την Καβάλα προ την Ξάνθη, κατέβεσαι λίγο πριν από τι 4 το απόγευμα, εγκλωβίζοντα ένα ιδιωτική χρήση επιβατικό αυτοκίνητο και ένα αγκερανοφόρο αυτοκίνητο μαζί με του οδηγού τους χωρίς ωστόσο να τραυματιστούν. Ενώ τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν μπορούσαν να φρενάρουν την τελευταία στιγμή και έτσι να μην προκληθεί ατύχημα. Λοιπόν, bon, αυτά λοιπόν έγιναν στην καβάλα και οι εικόνες είναι φυσικά σοκαριστικές. Πάμε τώρα σε μια πολύ πιο light είδηση. Καθώς η επικοπή του Μενιού Φουρθιώτη κοπικέ και θα αντικατασταθεί. Πάμε να δούμε από ποιον θα αντικατασταθεί. Από ποια εκπομπή θα αντικατασταθεί. Μετά την επίσημη ανακοίνωση του OPE TV για την οριστική διακοπή τη εκπομπή, αποκαλυπτικά ο σταθμό εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την αλλαγή προγράμματο. Αυτή τη φορά ενημέρωσε αφορά την αντικατάσταση τη εκπομπή. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, η εκπομπή που αντικαθιστά τα αποκαλυπτικά είναι η εκπομπή για πάντα παιδιά με την Τζορτζέλε Κόστιαβα. Θυμίζουμε πω νωρίτερα ανακοινώθηκε επίσημα το τέλο τη συνεργασία του Μένιου Φρουθίτ με το τηλεπτικό σταθμό Open TV. Ο ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει την οριστική διακοπή συνεργασία του ΟΠΕΝ με τον Μέανδρο Φουρθιώτη. Δυνάμει τη σχετική δικαστική απόφαση στη συνεργασία του Open με τον κύριο Μέανδρο Φουρθιώτη διακόπτει οριστικά και ω εκ τούτου από εδώ και πέρα. Πάμε να τι άλλο έγινε. Προβλέπονται κυρίε και κύριοι βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε κυρίω στα νότια βαθμία θερμόμενα που θα σταματήσουν στα βορειότερα τμήματα και θα περιοριστούν στι νοτιότερε περιοχέ. Θα διατηρηθεί βροχερό ο καιρό και την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κύριο στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα αλλάξει σημαντικά και θα κοιμανθεί σε κανονικά επίπεδα. Την Πέμπτη που μα έρχεται, οι βροχέ θα είναι ικανοποιητικέ, κυρίω στα δυτικά. Στο χάρτη των αερομετρικών συστημάτων παρατηρούμε ότι μετά το σύστημα ε, που θα επηρεάσει την Νότια Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια διαταραχή που θα μπορεί να φέρει βροχέ. Το χαμηλό τη Μεσογείου θα προκαλέσει ισχυρέ κατηγορίε στην Νότια Γαλλία την Παρασκευή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, Έγινε μια δολοφονία, μια στιγκερή δολοφονία τι περασμένε ημέρε του κυρίου Μάκρη, αν δεν κάνω λάθο. Του συζύγου μια σπέκτρια του My Star Rocks, η οποία βρίσκεται βυθισμένη στο πένθο και στο τούνελ τη απόγνωση και του φόβου, μετά την εμψυχρόντολοφονία του 46χρονου συζύγου τη Γιάννη Μακρύ έξω από το σπίτι, στο πανόραμα τη Βούλα. Η 37χρονη Ελληνο-Ουκρανή, παίκτρια του reality My Star Rocks, Βικτόρια Καρίδα, Η χείρα του ελληνο επιχειρηματία, η οποία βρίσκεται τη κατάσταση σοκ, δίνει μάχη με την την η μάχη να μην καταρρεύσει για χάρη των παιδιών τη. Στο μυαλό τη, σύμφωνα με του δικού τη ανθρώπου, τριπογεννά διαρχώ μία και μόνο σκέψη να κρατήσει ασφαλή τα δύο τη ανήλικα αγγελούδια. Λοιπόν, υπάρχουν και σχετικέ εικόνε. Αν μπείτε στο διαδίκτυο για να δείτε πώ ακριβώ δολοφονήθηκε ο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Okay. Διαβάζω εδώ ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Καλιφόρνια και συνεχίζει να κατακαίει τα πάντα. Εκενώθηκαν 75.000 σπίτια. Τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα με μένονται στη Καλιφόρνια σήμερα με τις φλόγες να εξαπλώνονται ραγδία αναγκάζοντας τι αρχές να προχωρήσουν στην εκένωση 75.000 κατοικιών κοντά στην πόλη Thousand Oaks παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την ένοπλη επίθεση σε κλαμπ με 12 νεκρούς αυτή την εβδομάδα. Η εντολή με την αυθούληση από μάκρυνση των κατοίκων από 75.000 σπίτια εκδόθηκε επί των απειλής φωτιάς Γκούλσεϊ που είχε εξαπλωθεί σε περιοχές του Thousand Oaks, το κομινιστήριο The Dura, βορειοδυτικά του Λας, Λος Άγγελες. Εκεί ένας βετεράνος σώματος πεζοναυτών άνοιξε πύρ σε ένα μπάρ γεμάτο από φοιτητέ την τετάρτη βράδυ σκοτώνοντας 12 ανθρώπους. Στο πολιτιστικό κέντρο του εφήβου του 1000 Oaks, οι αρχέ εγκατέστησαν ένα χώρο υποδοχή για του ανθρώπου που εγκατέλειψαν τα σπίτια του. Μόλι πριν από λίγα 24 ώρα, ο χώρο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί ω κέντρο παροχή βοήθεια στι κοινωνίε των θυμάτων του Μακελιού. Στου χώρου υποδοχή των πληρόπληκτών, οι αργοί διαμένουν προστατευτικέ μάσκε. Στου πολίτε έγινε γνωστό από τι υπηρεσίε πρώτων βοηθειών τη Κοσμητεία Δεντούρα. Πάμε να δούμε τι άλλο έκανε ο Τραμπ που συνεχίζει και προκαλεί, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, υπέγραψε διακήρυξη απαγόρευση αυσίλου στους μετανάστες. Ο Ντόναλτ Τραμπ έκανε γνωστό σήμερα ότι υπέγραψε μια εντολή που θα απαγορεύει στους μετανάστες που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα από το Μεξικό προς τη Σύπα να αιτηθούν άσυλο. Μάλιστα, χθε η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέου κανόνε για τον δραστικό περιορισμό των αιτήσεων για άσυλο, που καταθέτουν μετανάστε απαγορεύοντα στου ανθρώπου που διαχείριζουν παράνομα τα σύνορα, τον είπα, να ζητήσουν άσυλο. Μετανάστε πρέπει να έρχονται στι ΗΠΑ από τα νόμιμα σημεία εισόδου, δήλωσε ο Τραμπ στου δημοσιογράφου πρωτού αναχωρήσει για το Παρίσι. Τα μέτρα. Αυτό που από επικαλείται την εξουσία που είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ προκειμένου να δικαιολογήσει την ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε επιβάλει στους πολίτες πολλών μουσουλμανικών κρατών αναμένεται σύντομα να προσληθεί στα δικαστήρια. Και κάνει και κάτι άλλο ο Τραμπ. Συνεχίζει να σοκάρει ο Τραμπ. Αποκάλεσε ηλίθια δημοσιογράφο και είπε ότι θα διώξει και άλλους από τον Λευκό Οίκο αφού μπορεί να το κάνει, γιατί να μην το κάνει, ε? έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η άντρα συμπεριφορά του Ντόνα Τραμπ συνεχίζει με... Αμείο του ρυθμού σήμερα, αποχωρώντα για την Γαλλία, πτέθηκε και πάλι στου δημοσιογράφου, χρησιμοποιώντα προβλητικέ εκφράσει που φυσικά και δεν ταιριάζει το αξίμα του Προέδρου. Ο Τραμπ δέχθηκε πολλέ ερωτήσει λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του και αφού επιτέθηκε στο ζεύγο Ομπάμα, λέγοντα ότι έκανε κακό στη χώρα την περίοδο τη διακυβέρνησή του, άρχισε το εξάψαλμο στου δημοσιογράφου. Όταν με δημοσιογράφου το απίθυνε. Ένα ερώτημα για την έρευνα με τη Ρωσία. Ο Ντόναλτ Τραμπ απάντησε τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή. Τι ηλίθια ερώτηση. Αλλά σε έχω παρακολουθήσει. Κάνεις πολλές ηλίθιες ερωτήσεις. Είπε ακόμη ότι ο Jim Ακώστα του CNN δεν είναι ένας ο μόνος δημοσιογράφος που εκδιώχθηκε από το Λευκό Οίκο. Δεν έχω πάρει ακόμα την απόφασή μου, αλλά υπάρξουν κι άλλοι υπό Υποτίθεται ότι η διαπίστευση αφαιρέθηκε από τον Ακώστα γιατί ακούμπησε με βίο τρόπο μια δόκιμη εργαζόμενη στον Λευκό Οίκο. Αποκάλεσε την στάση του Ακώστα αντιεπαγγελματική και τον είπε επίσχαζο λέγοντα δεν νομίζω ότι είναι ένας τεξινός άνθρωπος. Αυτή τη γνώμη έχει ο Ντόναλτ Τραμπ για τους δημοσιογράφου. Μα ενθαρρύνει πάρα πολύ με αυτή τη στάση του, θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, ο Ντόναλτ Τραμπ μα έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδου συμπεριφορέ, οπότε ό,τι και αν κάνει, δεν μα εντυπωσιάζει, οπότε όσες πολλές φορές και αν κάνει τέτοια πράγματα εντάξει για αυτό το... <laughs> αυτή η μπλούζα που φοράω είναι λίγο αβολή. να τι να κάνω βέβαια σήμερα πέρασα πολύ δύσκολα μη πω καλύτερα τι έχω πάθει, αλλά εντάξει πάμε να δούμε τι έγινε με το Brexit, παιδιά μας έχουν <laughs> τρίξει η αλήθεια είναι. Καμία συμφωνία που διαχωρίζει τη Βόρεια Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδειχθεί μια συμφωνία για το Brexit που θα χωρίσει τη Βόρεια Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό τόνισε ο υπουργό τουρισμού τη Βρετανία, Τζέρεμι Ράιτ, που δηλώσε ότι η κυβέρνηση δεν θα αποδειχθεί. Ε, Αποδεχθεί μια συμφωνία για το Brexit που θα διαχωρίσει τη Βόρεια Ιρλανδία από το υπόλοιπο ενόμενο βασίλειο μέσω ενό σκληρού συνόρου στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Οι δηλώσει του Wright έγιναν αφού η DUP, το Βορειοϊρλανδικό Κόμμα, που στηρίζει την κυβέρνηση τη Θερέζα Μέη, προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσει του Πρωθυπουργού έχουν σημάνει στην αγγερμό. Και ότι δεν θα στηρίξει μια συμφωνία των Brexit που διχάζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει αναμφιβολία. Αμφιβ... Αμφιβ... Σήμερα δεν είναι καλή μου μέρα. Να σου το επισημάνω, δεν είναι καλή μου μέρα. Οπότε θέλω να είστε επί μαζί μου. <laughs> δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε κατανοήσει την ανησυχία που το DUP είναι. Άλλοι έχουν εκφράσει για ένα σκληρό σύνορο στη θάλασσα τη τι συμμεριζόμαστε και δεν θα αποδεχθούμε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο, δήλωσε ο Ράιτ, ο Ρίδεφθονο του BBC σήμερα. Μιλώντα στο ίδιο πρόγραμμα, εκπροσωπό του αυτού του δύσκολου DUP για το Brexit, Σάμι Βίλσον, δήλωσε. Μου φεύγει και η εικόνα. <laughs> ότι το κόμμα εκτιμά πω η διαπραγματευτική θέση τη ΜΕΙ αποτελεί προδοσία. Αυτό για εμά είναι μια θέτηση υπόσχεση που δόθηκε ότι δεν θα Αποκοπούμε από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε σε κάτι πιο πικάντικο, παιδιά. Γιατί σα έχω πείξει στην πολιτική σήμερα. Και είμαι σίγουρη ότι δεν σα αρέσει η πολιτική, διότι αλλιώ δεν θα με παρακολουθούσατε. Άμα σα άρεσε η πολιτική, Εμένα δεν μου αρέσει η πολιτική. Αλλά τι να κάνουμε, είναι μέρο τη ζωή μα. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιο με την πολιτική. Πρέπει να. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλα έχουμε εδώ. Τι θέλει μια γυναίκα από τον σύντροφο τη στο σεξ. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Διότι όσες ώρες και αν κάνω εκπομπή, πάντα για μένα θα είναι σαν πρώτη φορά. Όχι επειδή γενικά έχω κάνω αρκετά χρόνια, αλλά έχω τον ίδιο ενθουσιασμό πάντα. Δεν έχω το ίδιο έχω, αλλά έχω τον ίδιο ενθουσιασμό. Λοιπόν, εννιά σχεδόν αυτό είναι τα πράγματα που θέλει κάθε γυναίκα στο σεξ από τον σύντροφό τη. Οι σεξουαλικέ προτιμήσει και τα αγκούστα είναι γενικέ γραμμέ ή υποκειμενικά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε αντικειμενικέ ποιότητε, τι οποίε όλε συμφωνούμε και θα επιθυμούμε ε, βαθιά. Είτε η σχέση σου κρατάει από την εποχή του χαλκού, είτε το αίσθημα είναι φρέσκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα εννιά πράγματα που θέλει κάθε γυναίκα στο κρεβάτι, τα αυτονόητα πράγματα που θέλει μια γυναίκα στο κρεβάτι. Λοιπόν, καμία πίεση για να συμβεί το παραμικρό. Ο παρτενέρ που απαιτεί κάτι ενώ εσύ δεν έχει καμία πρόθεση να το δώσει, είναι ένα φορτικό έω και ακατάλληλο παρτενέρ. Πικιλία στα βασικά. Όχι μόνο αγκαλίτσε και χουχούλιασμα, όχι μόνο αγκριάδε και αμαλυτροδείγματα. Η μαγία κρύβεται στην ισορροπία. Ένα ανοιχτό μυαλουδάκι. Να μπορούμε να του ζητήσουμε το κάτι παραπάνω. Να μην φοβόμαστε και να εκφράσουμε τι φαντασιώσει μα. Να νιώθουμε ότι ένα άντρα είναι σεξουαλικά όριμο. Πάνω απ' όλα οριμότητα. Να έχετε στη ζωή σα οριμότητα. Αυτό την, απο... την οριμότητα την αποκτά όσο μεγαλώνει. Ωστόσο, εντάξει, έχω γνωρίσει πενιντάριδε που δεν ο, διαθέτουν οριμότητα. Οπότε δεν πιστεύω ότι ο... η ωριμότητα συνάδει με την ο, ηλικία. <στον> λοιπόν, να μιλάει, να μα λέει τι νιώθει, πόσο καλά περνάει μαζί τη το σεξ. Και αν δεν θέλει να το εκφράζει ολοκληρωμένα εκείνη τη στιγμή, να μα λέει μετά. Γενικώ να υπάρχει μια επικοινωνία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να θέλει να περνάνε και οι δύο τους καλά, βασικό και απαράβατο κανόνα. Βασικός και απαράβατος κανόνας. Παιδιά, δηλαδή έχω ξεχάσει την γραμματική μου, έχω ξεχάσει τα πάντα σήμερα. δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα σε αυτό που κάνω. Να είναι υπεύθυνο στο θέμα της προφύλαξης. Εδώ δεν χωρούν επιχειρήματα ούτε συζητήσει. Όταν κάποιο αρνείται να βάλει προφυλακτικό, ειδικά όταν ένα αναπαρτίνε δεν το προσπαθεί, δεν είναι. σε όλα το από την προσωπική του υγιεινή μέχρι τα σεντόνια στο κρεβάτι του. Διάθεση για προκαταρτικά το σεξ είναι η γερετε, γερετελεστία και ο οποίο δεν το καταλαβαίνει, α μην σηκώσει το χέρι του. Ευγένεια πριν και μετά το σεξ κυρίω. Αυτά είναι λοιπόν τα εννιά πράγματα που κάθε γυναίκα θέλει στο σεξ. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Πάμε, πάμε, θα τρέξουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. <χω> 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 λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Πάμε σε μια περίεργη είδηση. Ένας ομογενής έπεσε στα Σαγκόνια Καρχαρία. Ε. Πρώτη-πρώτη είδηση στα Διεθνή. Πάμε να δούμε τι έγινε περαιτέρω. Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια κρουαζιέρα με φίλου για τον 33χρονο ομογενή γιατρό στην Αυστραλία. Ο Dr. Daniel Χριστίδη, ουρολόγο και ερευνητή στο Austin Hospital στη Μελβούνη, δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε θαλάσσια σπορ στο μεγάλο κοροϊλιογενή ύφαλο. Τουρίστε που βρίσκονταν σε παρακείμενο σκάφο, όταν είδαν τον καρχαρία να επιτίθεται στον Χριστίδη, έριξαν αμέσω μια φωσκωτή βάρκα και κατάφεραν μετέφεραν τον άτυχο Χομογενή στο σκάφο της παρέα του, όπου παρά την προσπάθεια πολλών γιατρών που βρίσκονται εκεί, αυτό κατέληξε όταν τελικά έγινε η αεροδιακομιδή του σε κοντινό νοσοκομείο εξαιτία των σοβαρών τραυμάτων του στο αριστερό του μυρό, δεξιά γκάμπα. Παιδιά, πέθανε ή ζει. Ζει. Ευτυχώ ζει το παιδί. Βέβαια, ε, αν θέλει να ζεις τη ζωή σου, άκρα να μείνω. Έχει και παράπονο ότι πέφτει στα σαγόνια καραρί ή θα σπάσει κανένα πόδι. Άμα θε να ζήσει στα άκρα, πρέπει να υποστεί και τι συνέπειε. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έγινε. Θαυμαστική να ξύπνησε από κόμμα 12 χρόνια μετά. Συμβαίνουν και αυτά. Τι έγινε ακριβώς, πάμε να δούμε. Λοιπόν, οι θυσίε ηλικιωμένες οι μητέρες θα το θαύμα για να ξυμνήσει ο γιος της από κόμμα 7-7 χρόνια. Ο Γκουέι Μιν Κινγκ, τώρα αν το είπα σωστά δεν έχει καμία σημασία, ξόδεψε όλες τις οικονομίες της, καταχρεώθηκε και έφτασε στο σημείο να μην έχει να φάει η ίδια για να φροντίζει μέρα με την νύχτα των Γουάνξ Σύμφωνα με τον Johnny News, ο νεαρό στα 36 του έπεσε σε κόμμα έπειτα από τροχαίο στην πόλη Σκουανκουάνγκ τη Ανατολική Κίνα. Η μητέρα του καθημερινά ξυπνούσε στι 5 το πρωί, έπλυνε το πρόσωπό τη, το έκανε μπάνιο μετά, τον τάιζε, τον φρόντισε, του έκανε και μασάζ, άλλαζε θέσει για να προκληθούν πληγές από την κατάκληση. Μέσα σε 12 χρόνια η Μιν Κίνγκ δύο. 20 κιλά, φτάνοντα να ζυγίσει 30 κιλά. Όμω δηλώνει ευτυχισμένη που πριν από ένα μήνα σου μπάω, άνοιξε τα μάτια του και χαμογέλα. Δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει. Ωστόσο, Μιν Κιν πιστεύει ότι με το καιρό θα τα καταφέρει. Πραγματικά είναι... Οι μητέρε είναι ηρωίδε, μερικέ από αυτέ. Και δεν μπορεί να συγκριθεί η αγάπη της μητέρας προς το παιδί με καμιά άλλη ε, αγάπη στον κόσμο, πιστεύω, πραγματικά. Τι άλλο συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Πάμε να δούμε. Η Ιλιάκη άδειασε το μουτσινά και εκείνο πέρασε την αντεπίθεση. Το τέλος μιας φιλίας. Γιατί στην τηλεόραση δεν υπάρχουν φιλίες, πιστεύω εγώ. Μόνο συνεργασίες. Ο Νίκο Μουτσινά μιλάει για τη σχέση με τη Μαρία Ηλιάκη, αλλά για τη Ζέτα Μακρύπουλη. Ο Νίκο αρακρίστε τη Ζέτα Άγγελο και τόνισε: Είμαι πολύ τυχερό που είναι φίλη μου. Η σχέση μα ξεπερνά και την εξυγένεια. Έχει περάσει πλέον σε άλλη διάσταση. Τι είπε και η Μαρία Ηλιάκη. Αρχικά, αναφέρουμε ότι η Μαρία πριν λίγε μέρε βρέθηκε στη φωλιά του Ον Κούκου. Πραγματικά δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ αυτή την εκπομπή. Αλλά μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση το όνομα φωλιά των κούκου. Δηλαδή αυτοί που αποτελούν την εκπομπή λίγο κούκου. <laughs> ναι. Με τον Νίκο δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε φίλοι. Στι ζωέ μα. Έχουμε ο καθένα τι παρέ, του φίλου του, τους δικούς του δικού του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά είναι τόσα πολλά αυτά που μα δένουν. Δηλαδή έχουμε περάσει αρρώστιε, θανάτου, χωρισμού, επιτυχίε, ευτυχίε, έρωτε. Τα έχουμε ζήσει όλα μαζί. Οπότε δεν γίνεται να μην υπάρχει στη ζωή του με έναν τρόπο και αυτό στη δική μου. Ο Δένικο Μουτσινά μιλάει για τη Μαρία Ελλάξη στο περιοδικό People που και το ένθετο έθνο τη Κυριακή που περνά στην αντεπίθεση. Με τη Μαρία Ανοίξα μια. Απόσταση και μεταξύ μα, γιατί νιώσαμε πω μα πήραν το παιχνίδι μέσα από τα χέρια. Πήραμε το χρόνο μα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τα συναισθήματά μου για εκείνη η σχέση. Μαζί τη έχει μια πολύ γερή βάση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, διότι σα έχω κουράσει και μετά επιστρέφουμε με πολύ πιο καυτέ ειδήσει. με τώρα μια τελευταία, τελευταία είδηση, καθώς δεν μας έχει απομείνει και πάρα πολύ χρόνος. Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που είχαμε στην αρχή, έκανα μια, μόνο μια μισή ώρα... Μιών μόνο μισή ώρα έχω μπει. Λοιπόν, Γερό πόλεμο ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Εκκλησία. Οργισμένε αντιδράσει του κλήρου κατά ιερώνυμου για την συμφωνία με την κυβέρνηση. Φωνή λαού και κλήρου όργη Θεού. Έντονε αντιδράσει προκάλεσε η εικόνα του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου και του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο συμφωνία Εκκλησία Ελλάδο και τη κυβέρνηση. Αρκετοί ιερεί σήκωσαν παντιέρα ράσα με οργισμένε αναρτήσει και μάλιστα επωνύμου στα μέσα κοινωνική δικτύωση ενώ έσπασαν τα τηλέφωνα στην Αρχιεπισκοπή. Η θεία των αντιδράσεων υποχρέωσε στον Αρχιεπίσκοπο να κάνει στροφή μέσα στι ευχαριστίε προ τον Αλέξη Τσίπρα. Έντονε ήταν οι αντιδράσει των Μητροπολιτών και του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδο. Μητροπολίτης Μητροπολίτη Καλαβρή, Αμβρό τη Υποστήριξη Ορθοδοξία, πουλήθηκε με δικαιολογία και ένα επικάλυμα με τη θρησκευτική ουδετερότητα. Ορθόδοξη Εκκλησία τη Ελλάδα με αργά μεν πλην όμως σταθερά βήματα οδηγείται σε διάλυση. Την ίδια ώρα το ελληνικό δημόσιο διορίζει αφιδός μου φτίδες για τους μουλσουμάνους της Τράκης. και αναγκύρει μένει με χρήματα ελληνών ορθοδόξων φορολογουμένων. Ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος σχολίασε το κοινό ανακοινωθέν με μια παραβολή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Μάρκον Ευαγγέλιο, ότι η πολιτεία είναι σαν ένα παράλυτο που θεράπευσε ο Ισού παρότι ο ίδιο τον χτύπησε στο μάγκολο. Έτσι συμπεριφέρει την ελληνική πολιτεία στην Εκκλησία. Χάρη στην οποία οφείλει ταυτότητα και την ελευθερία τη. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατέ, τηλεθεατές, θα πρέπει να σα αποχαιρετήσω. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, 7 με 8, εδώ στη τηλεόραση της Νέας Μύρνης και σας υπόσχομαι ότι δεν θα έχουμε τεχνικά προβλήματα και θα σας έχω ετοιμάσει πολύ πιο ωραία θέματα από αυτά που ακούσατε σήμερα και θα περάσουμε τέλεια, 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 τέλεια. Γεια σας, φιλιά!